Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ξέρω να ακούτε. Okay. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τις απορίες. Είδα ότι έχετε αρκετές απορίες για το προηγούμενο εργαστήριο. Οπότε, όσοι θέλουν να ρωτήσουν κάτι σχετικά με το πρώτο εργαστήριο, ας το πούμε τώρα. Θα δώσω λίγο χρόνο. Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα. Μερικοί με ρώταγαν γιατί δεν μπορούσαν να συνδεθούν από το VNC client στο server την προηγούμενη φορά. Έβαζαν κατά λάθος το κωδικό που είχαν τον ακαδημαϊκό. Αυτός ο κωδικός που πρέπει να βάλετε είναι από αυτό που πληρωγείται κατά την εκτέλεση του VNC server. Οπότε, να τον θυμάστε, να βάλετε, ας πούμε, έναν εύκολο κωδικό, να το θυμάστε αργότερα, να το βάλετε τον ίδιο στο client. Υπόψη είναι ότι αν έχετε παραπάνω από 8 χαρακτήρες στο κωδικό, αυτό αυτόματα περιορίζει τους χαρακτήρες σε 8. Οπότε, αν βάλετε ένα κωδικό με 9 ψηφία, θα κρατήσει μόνο τα 8 και απλά βγάζει ένα warning το οποίο δεν πολύ φαίνεται. Οπότε, δοκιμάστε να βάλετε ένα μικρότερο κωδικό ή μόνο τα 8 ψηφία από το κωδικό που βάλατε. Ένα άλλο που με ρωτήσατε είναι γιατί δεν μπορούσατε να συνδεθείτε με το Zafora ή με το MPL και με το VNC client μέσω SSH είτε με VNC. Αν κράτησε 9 χαρακτήρες, ok. Εγώ απλά είδα αυτό το μήνυμα και το αναφέρω. Δηλαδή, καλό θα ήταν να βάλετε κάτω από 8 χαρακτήρες. Πάντως, τονίζω ότι πρέπει να βάλετε το κωδικό που πατήσατε κατά το VNC server, κατά την εκτέλεση, την πρώτη εκτέλεση. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που με ρωτήσατε, γιατί δεν μπορούσατε να συνδεθείτε στο MPL μέσω SSH, είτε με SSH είτε με VNC. Εάν δεν βρίσκεστε στο δίκτυο του Πανεπιστημίου, δηλαδή αν δεν το κάνετε αυτό από το εργαστήριο ή από τη σχολή, όταν υπολογιστεί, θα πρέπει είτε να κάνετε, έχει έναν οδηγό με το κούτι που κάνει tunneling στην ουσία και βάζουμε, ρυθμίζουμε κάποιες πόρτες. Βέβαια αυτό είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχει μια εντολή η οποία λέγεται μισό να την βρω. Ναι, εσύ πας. Αλλάζει κωδικό και δεν το δέχεται. Μισό να το δοκιμάσουμε και εγώ εδώ πέρα να δούμε. Πάμε λίγο τη γραμματοσυρά πιο μεγάλη.
Λοιπόν, θα το ξαναπώ επί της ευκαιρίας άλλη μία, πώς κάνουμε σύνδεση. Μέσω SSH χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα PuTTY. Βάζουμε username, παπάκι και το Zafora ως πρώτο βήμα. Πάντα ως το Zafora, γιατί δεν έχουμε IP πανεπιστημίου. Το Zafora δέχεται εξωτερικές συνδέσεις, αλλά το Pleiades δεν δέχεται. Το Pleiades είναι το MTL μας. Οπότε, από το Zafora τώρα θα κάνουμε προώθηση το Pleiades. Δηλαδή το Zafora το χρησιμοποιούμε σαν έναν ενδιάμεσο διακομιστή για να γλιτώσουμε, να μην πέσουμε πάνω στο firewall. Λοιπόν, γίνεται σύνδεση στο Pleiades. Μας λέει κιόλας ότι συνδεθήκαμε από κάποιον, από κάποια διεύθυνση του yom.gr που είναι το τμήμα μας. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα το VPC server. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε το κωδικό VNC. Να βάλω το line. Δοκίμασε αν κωδικό πιο εύκολο και σύντομο. Δηλαδή δεν ανάγκη να είναι ο κωδικός ασφαλής. Δώσε μου ένα λεπτάκι να κατεβάσω το AdVinC. Επίσης, θα πρέπει να βάλετε τη σωστή πόρτα. Ενδέχεται να βάζετε λάθος πόρτα και να μπερδεύετε, να συνδέσετε σε κάποιον άλλον. Καλό θα ήταν δηλαδή να επαληθεύσετε ότι η πόρτα είναι όντως, π.χ. εμένα είναι 47, οπότε η πόρτα για το VNC είναι η 5947, δηλαδή μπροστά θα βάζετε το 59. Το VNC server θα πρέπει να το τρέξετε, την πρώτη φορά που θα το τρέξετε θα σας ζητήσει το κωδικό. Και αν χρειάζεται να αλλάξετε το κωδικό για το χύψη λόγο, να το ξεχάσετε οτιδήποτε, τρέχετε VNC pass WD και βάζετε ένα καινούργιο κωδικό. Για τις ασκήσεις με το Amplifier, καλό θα είναι να ακολουθήσετε τις οδηγίες του διδασιγένε. Βέβαια, αν θες να δεις και επιπλέον και άλλα πράγματα, πιο προχωρημένα, μπορείς να δεις και το PDF. Αλλά καλύτερα δες τις οδηγίες, γιατί στο PDF έχει πολλά πράγματα και μπορεί να χαθείς.
που τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με μένα, στην VPN της σχολής ενδέχεται να πέσει η πλατφόρμα αυτή, οπότε καλύτερο θα ήταν να μην το κάνω. Τώρα μέχρι στιγμής δεν είμαι συνδεδεμένος και δεν μπορώ να κάνω, με αφήνει να μπω στο πλειάδες. Πάντως επαλήθευσε άλλη μία ότι βάζει τη σωστή πόρτα, ότι ο κωδικός σου είναι μικρότερος από 8 γράμματα. Το χαρακτήρες. Λοιπόν, θα δείξω μία ακόμη φορά πώς κάνουμε compile στο MTL, πώς και πώς γίνεται μία υποβολή στο TBS του σύστημα με το QSAM. Λοιπόν, κάνω ένα φάκελο, μάσω tab. Λοιπόν, το MPS της Τετάρτης, από την Google της Γέννης, θα κάνετε αυτό που θα κάνω, θα σας δείξω τώρα. Δηλαδή, θα δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα Hello World στο Πλειάδες, θα το κάνετε υποβολή στο cluster με το QSAM, ας πούμε με όσους κόμπους ζητηθούν εκείνη την ώρα, εσείς απλά θα εμφανίσετε την έξοδο για να τη δείτε. Λοιπόν, οπότε θα δείξω τα βήματα για το MPS. Οπότε αυτό, για να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω δει μέχρι στιγμής. Θα το σημειώσω, να το κοιτάξω και θα σου πω αργότερα. Λοιπόν, κάνω το MPS με ένα φάκελο, πλειάδες, με τον τρόπο, συνδεόμαστε με τον τρόπο που σας είπα πριν, δηλαδή SSH στο Zafora, συνέχεια SSH στο πλειάδες. Λοιπόν, βλέπουμε ότι βρισκόμαστε στο Home Directory, δημιουργούμε ένα φάκελο Lab ή οποιοδήποτε όνομα θέλετε. Παίρνουμε στο φάκελο Lab. Βλέπουμε ότι είναι κενός. Δημιουργούμε ένα αρχείο. Και το ονομάζουμε Hello World. Λέσε. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλον editor, όπως είναι το Vim ή το Pico. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τον Nano, επειδή είναι χρηστικά πιο εύκολο για κάποιον αρχάριο. Οπότε, τον Nano παίρνει μία παράμετρο. Τον Nano στην ουσία είναι το πρόγραμμα που γίνεται ο editor, text editor. Παίρνει μία παράμετρο, η οποία είναι το όνομα του αρχείου που θέλουμε να τροποποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε. Το Hello World Set δεν υπάρχει, οπότε εκτελώντας την εντολή θα ανοίξει τον Nano και θα μας δείξει ένα κενό αρχείο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε σαν πρόγραμμα C είναι να κάνουμε include βασική βιβλιοθήκη στην DIO.h. Λοιπόν, πέρα από αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε main συνάρτηση. Όπως το παρόν δεν θα έχει παραμέτρους. Μέσα στη main, επειδή είναι int, θα κάνουμε return 0. Okay. Λοιπόν, εμείς θέλουμε όμως να εμφανίζεται με την printf, με τη χρήση της printf, το Hello World. Οπότε, printf συμπεριλαμβάνεται στο stdio.h. Να την τρέξουμε printf hello world. Είναι το new line. Δηλαδή το /n, όταν θα εκτυπωθεί,
θα μετακινηθεί μερικές ώρες στην από κάτω γραμμή. Λοιπόν, πάντα σχηματίζουμε τη γραμμή με το ερωτηματικό. Λοιπόν, αποθηκεύουμε αυτό το αρχείο με control omicron. Αν δείτε εδώ κάτω, έχει κάποιες εντολές, συντηρητικές που κάνει το πρόγραμμα, το Nano. Αυτό το σύμβολο που είναι στο τετράγωνο που λέμε, είναι το control. Οπότε, για να κάνετε, να εκτελέσετε κάποια από αυτές τις εντολές, κρατάτε πατημένο το control και το γράμμα που έχει κάθε εντολή. Εμείς τώρα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το write out. Το write out στην ουσία κάνει save το αρχείο μας. Οπότε, κρατάμε πατημένο το control, το όμικρο. Μας ρωτάει ότι θέλουμε όντως να γράψουμε σε αυτό το file. Επιβεβαιώνουμε με Enter. Μας λέει και αυτό ότι έγραψε 7 γραμμές στο αρχείο. Να μπούμε τώρα από εδώ. Βλέπουμε έχει την λειτουργία Exit. Ναι, το Control Exit στην ουσία κάνει έξοδο. Απλά αν δεν το έχεις αποθηκευμένο, παραδείγματος χάρη αν τροποποιήσω εγώ το αρχείο, πρέπει στο Control Exit. Λάθος προβλητικά. Control Exit. Με ρωτήσει αν θέλει να κάνω αποθήκευση το τροποποιημένο αρχείο. Οπότε μπορώ να πατήσω Yes εδώ, θέλει να επιβεβαιώσω το file name, κάνει εγγραφή. Σωστότερο βέβαια είναι να κάνετε Control Omicron, Control X να βγείτε. Δηλαδή στην ουσία με το Control X βγαίνεις, απλά το πρόγραμμα σε ρωτάει αν θες να το αποθηκεύσεις. Οπότε να θυμάστε ότι το save είναι το Control Omicron. Λοιπόν, τώρα στο 7 μας λέει να μεταφράσουμε το πρόγραμμα και να δημιουργήσουμε το τελέσιμο πρόγραμμα Hello World. Οπότε, για να κάνουμε τη μεταγλώτηση του προγράμματος, χρησιμοποιούμε το CMPI CC. Πρώτο παράμετρο, όνομα του αρχείου, είναι Hello World.se. Έχεις εδώ output, όλα, ομικρόν, binary αρχείο, δηλαδή compile και τελέσιμο, low code. Λοιπόν, σε αυτό το βήμα, καλό θα ήταν να βάλετε και την παράμετρο WGOL, κάπου, παραδείγματος χάρη εδώ. Η παράμετρος WGOL εμφανίζει τυχόν warnings που υπάρχουν στο κώδικα. Και εάν υπάρχει κάποιο warning, κάνει ακύρωση του compile, δηλαδή δεν μας αφήνει να μεταλλουτήσουμε το πρόγραμμα. Αυτό πρέπει να το κάνετε, ναι, WGOL. Στην ουσία δηλαδή δείξε όλα τα warnings, warnings all. Αυτό πρέπει να το κάνετε, είναι σημαντικό, γιατί μπορεί το πρόγραμμα να έχει κάποια... Εντάξει, αυτό είναι απλό πρόγραμμα, το Hello World, αλλά σε κάποια πιο σύνθετα προγράμματα μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν φανούν κατά την μεταγλώτηση, θα μόνο να βάλουμε το WGOL. Λοιπόν, παράδειγμα, να σας δείξω ένα παράδειγμα που μπορεί να περάσει από τη μεταγλώτηση, είναι η διαίρεση με το 0. Εάν εμείς εδώ, ας πούμε, βάλουμε, χωρίσουμε μια μεταγλωτή χ ίσον με το 0, στη συνέχεια, μία μεταβλητή ψ είναι 1 διά χ. Το αποθηκεύσουμε. Δούμε ότι κατά την σύνθεση, κατά την μεταβλώτηση, δεν μας βγάζει κανένα error. Δηλαδή, περνάει. Οπότε, εάν τρέξουμε εμείς στο Hello World τώρα, έχουμε ένα σφάλμα point, που είναι το division by zero, που είναι δηλαδή η διαίρεση δια του 0. Δείχνω τώρα το lab 1 για το MPS που θα έχετε, να σας δείξω τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, με το WGOL τώρα, εάν το τρέξω με την παράμετρο, θα βγάλει το warning
Εντάξει, εδώ μας βγάζει το άλλο warning ότι χρησιμοποιούμε μια μεταβλητή ψ, η οποία δεν χρησιμοποιείται πουθενά αλλού στο πρόγραμμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το νόημα της WAML. Λοιπόν, θα ζήσω αυτά. Οπότε, εάν δούμε τώρα με LS αρχεία, έχουμε το geocodeg.helloworld.se και το εκτελέσιμο αρχείο HelloWorld. Για να το τρέξουμε αυτό σε ορισμένα συστήματα, θα χρειαστεί να δώσουμε δικαιώματα εκτέλεσης. Στο συγκεκριμένο σύστημα δεν χρειάζεται. Ωστόσο, ένα καλό βήμα που θα έπρεπε να κάνετε είναι chmod. Το chmod αλλάζουμε τα δικαιώματα ενός αρχείου. Με το synh δίνουμε το δικαίωμα εκτέλεσης. Ως δεύτερη παράμετρος βάζουμε το όνομα του αρχείου. Τώρα το αρχείο μας έχει δικαιώματα εκτέλεσης. Αυτό μπορεί να σας χρειαστεί σε περίπτωση που κατεβάσετε κάτι με wget από το ίντερνετ και παραδείγματος χάρη είναι εκτελέσιμο, δεν θα σας αφήσει να το εκτελέσετε παρά μόνο όταν δώσετε δικαιώματα εκτέλεσης με αυτή την εντολή. Λοιπόν, στη συνέχεια μας λέει να τρέξουμε το πρόγραμμα που έχουμε δημιουργήσει με το MPI Run. Η MPI Run δέχεται μία παράμετρο, πρόγραμμα δηλαδή. Και βλέπουμε ότι έτσι τρέχει και Hello World. Τέλος, ένα κομμάτι, το υπόλοιπο κομμάτι που πρέπει να κάνετε είναι να υποβάλλετε την εργασία στο MPL. Όταν εμείς τρέχουμε αυτό το πρόγραμμα με το MPI Run, τρέχει στο Pleiades, στο συγκεκριμένο υπολογιστή. Εμείς τώρα θέλουμε να το υποβάλουμε στο MPL, το οποίο είναι ένα σύνολο υπολογιστών στην ουσία, το οποίο δέχεται εργασίες μέσω QSub. QSub δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι παράμετρο, ένα αρχείο script. Δεν παίρνει παράμετρο, ας πούμε, το Hello World. Μας βγάλει να είναι ένα ASCII script. Λοιπόν, οπότε, εγώ έχω έτοιμο την προηγούμενη φορά το script. Θα αντιγράψω από το φάκελο MTL. Sub Sage. Για να δούμε ποιο πρέπει να έχει αυτό το script, θα πρέπει να το ανοίξουμε. Λοιπόν, η πρώτη σειρά ορίζει ότι το script αυτό είναι ένα εκτελέσιμο που έχει με το Shell SH. Λοιπόν, η δεύτερη σειρά, οι ακόλουθες τέσσερις σειρές ορίζουν κάποιες παραμέτρους του PBS. Το PBS είναι το πρόγραμμα που κάνει την υποβολή του προγράμματος, της εργασίας δηλαδή, σε πολλά cluster. Αυτό το script, ναι, νομίζω ότι θα το γράψετε εσείς. Οπότε, καλό είναι να απογνωμονεύσετε κάποιες βασικές παραμέτρους, θα σας πω τώρα. Αυτό, να ξέρετε ότι είναι ίδιο για όλα τα προγράμματα που τρέχουν, που είναι script σε λειτουργικά συστήματα Linux, ας πούμε, ή Unix. Στη συνέχεια, αυτές οι τέσσερις παράμετροι ορίζονται με δίεση PBS και αφορούν το σύστημα υποβολής PBS. Οπότε, με την παράμετρο N ορίζουμε το όνομα της εργασίας μας. Αυτό το όνομα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εγώ έβαλα το όνομά μου, Job. Μπορείτε να βάλετε ό,τι όνομα θέλετε, δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι απλά το πώς εμφανίζεται και στο υπόλοιπο σύστημα. Η δεύτερη εντολή που αφορά το PBS είναι η παράμετρος Join. Δηλαδή, με αυτή την παράμετρο, με αυτό το διακόπτη, ουσιαστικά λέμε στο PBS να ενώσει
την έξοδο που θα έχει η εκτέλεση το πρόγραμμά μας, δηλαδή όταν εμείς θα τρέξουμε το πρόγραμμά μας, θα βγάλει ως έξοδο το Hello World. Οπότε, ενώνει αυτή την έξοδο που βγάζει το πρόγραμμα, αλλά και την έξοδο που έχει για error. Οπότε, συνδυάζει την έξοδο, την κανονική έξοδο με την έξοδο error σε ένα αρχείο. Λοιπόν, η τρίτη παράμετρος χωρίζει το πόσο, σε πόσα nodes θα τρέξει η εργασία μας, δηλαδή σε πόσους κόμβους. Εμείς βάλαμε 2, για παράδειγμα εδώ, μπορεί να συνδυθεί να τρέξει σε 3 ή 4. Εδώ είναι οι επεξεργασίες που έχει το κάθε node, το super node. Εδώ βάζουμε, ας πούμε, 4, για παράδειγμα. Συνέχεια υπάρχει η παράμετρος wall time, με την οποία εμείς ορίζουμε το μέγιστο χρόνο εκτέλεσης που μπορεί να τρέχει το πρόγραμμά μας. Ας πούμε, έχει οριστεί στα 30 δευτερόλεπτα, τα οποία είναι υπεραρκετά για το Hello World, γίνεται σχεδόν άμεσα. Λοιπόν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανιστούν 2 αρχεία και ίσως μπερδευτείτε. Δηλαδή, το καλύτερο θα είναι να ενώσετε το output με το error, έτσι ώστε όταν το τρέξουμε, θα δείξω και πιο μετά, θα εμφανίζεται ένα αρχείο που θα έχει μέσα και τα 2. Υπάρχει κάποια διαφορά στην εκτέλεση. Σε αυτό το παράδειγμα, στο Hello World, δεν θα δείτε κάποια ουσιαστική διαφορά, αλλά εάν τρέξετε κάτι πιο... να έχει μεγαλύτερο κόστος σε επεξεργαστική ισχύ, θα πρέπει να βάλετε περισσότερο node για να γίνει πιο γρήγορα. Στο Hello World δεν θα δείτε κάποια ουσιαστική διαφορά, παρά μόνο στην έξοδο του αρχείου θα δείτε ότι το Hello World, ας πούμε, εμφανίζεται 2-4 φορές κτλ. Δηλαδή, σε όσους επεξεργαστές τρέχει, εμφανίζεται και μία φορά. Δηλαδή, ο σκοπός του PBS είναι να κετέψει το πρόγραμμά μας στα υπόλοιπα nodes, ώστε να τρέξουν παράλληλα και να έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Αφού ρυθμίσουμε το PBS, με αυτές τις ρυθμίσεις που μπαίνουν μπροστά με τη δύση, PBS, συνέχεια κάνουμε run, με το NPI run, προσοχή, εδώ πρέπει να βάλουμε το absolute path που έχει το κλέσιμό μας. Εμείς τώρα το δημιουργήσαμε το φάκελο com, είναι αυτή η προσκομμένη. Μέσα στον υποφάκελο lab έχει όνομα λέσιμο Hello World. Κλείνουμε. Με το δόλο να το αναπτυκεύουμε. Δεν είναι απαραίτητο. Όχι. Εντάξει, μπορεί να το κάνεις και έτσι, αλλά το πιο σύντομο είναι να βάλεις το path απευθείας στο NPI run. Δηλαδή, τοποθετήσεις απλά home lab, το word που είναι το όνομα του αρχείου. Η MPI run me θα τρέξει αργότερα, θα σας δείξω ένα λεπτάκι να κάνω μια αποθήκευση αυτό. Θα έρθω και στο MPI run. Λοιπόν, θα κάνω exit. Yes. Βλέπουμε ότι μέσα στο φάκελό μας τώρα έχουμε το εκτελέσιμο, τον πηγαίο κώδικα και το script sub sh. Τώρα είναι τυχαίο το sub, ας πούμε. Μπορείτε να το βάλετε ό,τι θέλετε. Η κατάληξη πρέπει να είναι sh. Λοιπόν, για να τρέξει τώρα αυτό στο sub, θα πρέπει να εκτελέσουμε το sub. Παράμετρο, με μία παράμετρο, το sub. Για S8. Από την εκτέλεση θα εμφανιστεί αυτή εδώ η σειρά, η οποία μας δείχνει το node το οποίο εκτελέστηκε, σε ποιο node δηλαδή εκτελέστηκε. Βλέπουμε ότι είναι το ίδιο node με αυτό που είμαστε τώρα. Και αυτό είναι το IP της εργασίας. Δηλαδή, αυτό το νούμερο θα το δείτε αν κάνετε LS.
και ένα αρχείο είναι το όνομα που βάλαμε στο job μας, την παράμετρο παύλα εν κεφαλαίο, τελεία, output και αυτό εδώ το νούμερο. Οπότε, για να δείτε αυτό το αρχείο, είτε το ανοίγετε με τον άνω, όπως έκανα πριν, είτε απλά το κάνετε. Τι έγινε τώρα. Μας εμφάνισε 8 φορές τη λέξη Hello World. Αυτό έγινε γιατί εμείς, το tab.sh, έχουμε βάλει 2 nodes, 2 κόμβους με 4 επεξεργαστές. Επομένως, έχουμε σύνολο 8 επεξεργαστές. Είναι λογικό να βγαίνει 8 φορές Hello World. Αν το ξανατρέξετε, άλλη ένα άφησοντα αριθμό εδώ, ένα καινούριο ID, το 9320. Δηλαδή, όσο πιο πρόσφατα τρέξετε, τόσο περισσότερο θα ανεβαίνει αυτός ο αριθμός. Οπότε, δείτε το πρόσφατο, 9320, που βγάζει πάντα το ίδιο. Οπότε αυτά, σε αυτά θα ταξιδευτείτε στο NPS. Έχει κάποιος κάποια πορεία σχετικά με αυτό. Ναι, χρειάζεται και στο SH, αλλά θα σας βγάλει ένα σχετικό error αν δεν το δώσετε. Tab.sh. Αν το δημιουργήσετε εσείς, το πιο πιθανό είναι να μην σας ζητήσει. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δείτε ότι έχει κάποιο πρόβλημα στην εκδήλωση, κάντε και εδώ. It's more. Ναι, είναι παρόμοια χρήση του. Είναι ακριβώς το ίδιο με το. Είναι ένας αναλλακτικός τρόπος να δείτε το αρχείο. Γενικά πάντως, εφόσον θα γίνει στο Πλειάδες, δεν νομίζω να αντιμετωπίσετε κάποιο θέμα με τα δικαιώματα, γιατί είναι ο ίδιος, στον ίδιο πιστή κάνω και εγώ στην ουσία τα παραδείγματα. Το Hello World 8 φορές, γιατί εμείς το QSAB εδώ έχουμε ορίσει 2 nodes, 2 κόμβους με 4 επεξεργαστές στον κάθε κόμβο. Οπότε, έχουμε 8 επεξεργαστές στο σύνολο, άρα 8 φορές η έξοδο. Παράμετρος L. Με την παράμετρο L μπορούμε να ορίσουμε κάποιες ιδιότητες, να το πω έτσι, της εκτέλεσης. Δηλαδή, όπως βλέπεις, τρέχουμε 2 φορές, αλλά η L προσδιορίζεται από αυτές τις εντολές εδώ. Οπότε, εμείς εδώ με την πρώτη L ορίζουμε τα nodes και τους επεξεργαστές που έχει κάθε node. Ξανατρέχουμε με L παράμετρο και ορίζουμε το μέγιστο χρόνο του real time. Αυτά καλό είναι να τα μάθετε όπως είναι. Απλά να έχετε μία εικόνα στο. Δηλαδή, αυτό να ξέρετε ότι είναι output και error, ότι συνδυάζει και τα δύο. Αυτό να ξέρετε να το αλλάξετε, να βάλετε κάποια δικιά σας ονομασία. Και το βασικότερο είναι να πειράξετε τα nodes και να βάλετε έναν αριθμό που θα σας πει εκείνη την ώρα ο εξεργαστής. Όπως επίσης και το wall time θα είναι ο χρόνος που θα γίνεται η εκτέλεση.
Νομίζω η σειρά δεν έχει καμία σημασία. Δεν θυμάσουμε και τώρα. Δεν νομίζω να έχει κάποια σημασία. Βλέπουμε τρέχει κανονικά. Για να δούμε την έξοδο. Είναι το ίδιο ακριβώς. Η CP, ναι, είναι copy. Αν θέλετε να την γράψετε ένα αρχείο, κάνετε CP. Η πρώτη παράμετρος είναι το αρχείο προέλευσης, δηλαδή εδώ τα αρχεία, μέσα στο φακελό μας, βλέπουμε την LS. Αν εγώ θέλω να την γράψω το Hello World, θα κάνω το World, προέλευση, και η destination θα είναι, ο προορισμός δηλαδή θα είναι Hello. Οπότε, αν τα σπάλε LS, βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί το Hello που είναι αντιγραφή του Hello World. Στην ουσία την γράφουμε αρχαία. Δεν χρειάζεται, απλά το πάτησα εγώ για να αντιγράψω το sub-sh από άλλο director. Να μην το γράψω από την αρχή δηλαδή. Εσείς δηλαδή τώρα εκεί θα δημιουργήσετε το αρχείο sub-sh με τον Nano. Όπως δημιουργήσατε το κώδικα, το δικό κώδικα, hello-world.se. Έτσι θα κάνετε Nano, sub-1 π.χ. Στο VNC server, είπαμε και πριν, εάν θέλετε να, θέλετε να συνδεθείτε από διεύθυνση που δεν ανήκει στο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να τρέξετε το OpenVPN. Θα στείλω ένα link τώρα. Σε αυτό το link, άμα το διαβάσετε, έχει κάπου ένα πρόγραμμα. Λέγεται uomopenvpn.exe. Το κατεβάζετε, βάζετε τα ακαδημαϊκά στοιχεία και αυτό σου δίνει ουσιαστικά μια διεύθυνση IP από το πανεπιστήμιο. Και έτσι δεν πέφτετε στο firewall που έχει το Pleiades. Ναι, έχει και το tunnel που γίνεται με το Putty. Αλλά το πιο εύκολο είναι να χρησιμοποιήσετε το OpenVPN. Να σημειώσω ότι στην εξέταση, επειδή εάν σας ζητήσει να έχετε πρόσβαση στο Pleiades, μπορείτε να το κάνετε και απευθείας, γιατί ανήκει στο δίκτυο του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, εάν έχετε κάποια άλλη απορία σχετικά με αυτό, ρωτήστε με, αλλιώς να δείξω λίγα πράγματα και από το επόμενο εργαστήριο. Για το VTune. Και αν θες, στείλ μου ένα mail για το VTune για να σου πω να το κοιτάξω εγώ, γιατί δεν το έχω δει καθόλου αυτό πώς γίνεται. Στείλ μου ένα email στο Ministry Class του email μου για να σου ρωτώ με ποια τιμή θέλει. Λοιπόν, cat name, με το cat κάνουμε, είπαμε, βάλουμε το αρχείο. Το cat δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δείχνει τα περιεχόμενα που έχει ένα αρχείο π.χ. txt. Στην ουσία αυτό το αποτέλεσμα που έρχεται είναι η ονομασία του αρχείου μας. Για να δεις ποια αρχεία έχεις μέσα στο φάκελο, εσύ πατάς ls, list, βγάζει ότι έχεις αυτό, το κλπ. Αν μπερδευτείς, έχεις πολλά εδώ
πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις remove. Γράφει τα αρχεία. Ναι. Σε ένα remove. Φεύγουν όλα τα αποτελέσματα που είχες από, τα, από το run. Δηλαδή, ουσιαστικά, οι βασικές συντολές είναι το nano, το οποίο δημιουργείται το αρχείο. Είναι, δημιουργείται βασικά το πηγαίο κώδικα με τον nano και το αρχείο υποβολής, το script. Ναι, τρέχει κάτι, την ονομασία, και αν κάνω εγώ κάτι το πηγαίο κώδικα, λογούν, δείξει τα περιεχόμενα που έχει το πηγαίο λογούν. Αν ξεχάσεις την εντολή το cut, ας πούμε, μπορεί να κάνεις και nano. Δηλαδή, αν εγώ τρέχω τώρα το MPI run, βασικά αν κάνω πάλι το Q-sub, Q-sub.sh, αν την υποβολή, αν δεν θυμάμαι το cut ή το mod ή οτιδήποτε από αυτά, μπορεί να κάνω πάλι nano. Οπότε μου ανοίγει ο editor με φορτωμένο το αρχείο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εδώ μπορώ να το μεταβάλω κιόλας. Ουσιαστικά δηλαδή η CAD και η Nano και η MOR διαβάζουν το αρχείο. Nano είναι text editor που και αυτός μπορεί να διαβάσει αρχεία. Πάμε λίγο στο 2, στο το εργαστήριο, να πούμε κάποια βασικά όσο προλαβαίνουμε. Νομίζω ότι τα λειτουργικά αύριο έχει εξέταση, δεν είμαι σίγουρος. Καλύτερα να ρωτήσεις, νομίζω θα βγει ανακοίνωση, αλλά δεν ξέρω. Καλύτερα να ρωτήσεις τον κύριο Βασιγέννη. Λοιπόν. Το δεύτερο εργαστηριακό φυλάδιο δείχνουμε πώς γίνεται η κατασκευή ενός προγράμματος με το OpenMPI. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, μέχρι το 3.4 είναι το ίδιο με αυτό που κάναμε τώρα. Δηλαδή, στην ουσία, δημιουργούμε ένα φάκελο lab, ένα αρχείο πηγαίου κώδικα. Βάζουμε μέσα και λόγω το βασικό, τη βασική συνάρτηση main και τυπώνουμε το μήνυμα Hello World. Λοιπόν, εδώ σας λέει να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε το αρχείο στο set 2. Η σύνταξη της εντολής CPI, αν κολλήσετε εκείνη την ώρα και δεν ξέρετε εσείς πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η οποιαδήποτε εντολή, δεν μπορεί να δώσετε πάμετρο Hell. Εδώ, μόλις εμείς δώσουμε παράμετρο Hell, μας λέει ότι η χρήση της εντολής είναι εξής. Τρέχουμε CP με το πρόγραμμά μας. Εδώ έχει κάποιες παραμέτρους με τις οποίες ασχοληθούμε προς το παρόν. Εδώ είναι η προέλευση και εδώ είναι ο προορισμός του αρχείου. Οπότε δηλαδή είναι με το help, αν ξεχάσετε πώς συντάσσετε κάποια εντολή, μπορεί να σας βοηθήσει εκείνη την ώρα να βρείτε πώς γίνεται. Επίσης σου εξηγεί και κάποιες παραμέτρους που παίρνει, και παρόν δεν θα χρειαστεί. Λοιπόν, ας κάνουμε λίγο στην αρχή το εργαστήριο 2, όσο προλάβουμε. Να είπαμε να δημιουργήσουμε στο Packer Lab, δημιουργήσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε ένα Packer Lab, δημιουργούμε Make Directory, MK Directory. Λοιπόν,
να κατασκευάσουμε το αρχείο KLOC με το Nano και παράμετρο το όνομα του αρχείου που θέλουμε. Τα βασικά include SDIO, βασική βιβλιοθήκη, standard input output. Έχουμε μια συνάρτηση main, η οποία υπάρχει σε ό,τι πρόγραμμα σε C++ κτλ. Ναι, main, χρησιμοποιούμε την print F που υπάρχει στην DIO. Hello. Βάζουμε και το χαρακτήρα new line για να αλλάξει σειρά. Κάνουμε return του 0. Λοιπόν, λέει τώρα να το κάνουμε, να προσθέσουμε τις συναρτήσεις αρχικοποίησης του OpenMPI. Για να κάνουμε, να βάλουμε τις συναρτήσεις αρχικοποίησης του OpenMPI, θα πρέπει να διαβάσετε ένα αρχείο που υπάρχει στο E-Class αναγνωμένο. Θα το φέρω εγώ από εδώ για να το βλέπουμε μαζί. Αυτός ο κώδικας υπάρχει και στο PDF που υπάρχει μέσα στο E-Class. Εδώ βλέπουμε ότι κάνουμε include και την βιβλιοθήκη mpi.h. Αυτή είναι η βασική βιβλιοθήκη. Με αυτό το include μπορούμε να τρέξουμε εντολές mpi. mpi στην ουσία είναι κάτι ξεχωριστό από το πρόγραμμά μας, το οποίο έχει κάποιες βιβλιοθήκες και εμείς μπορούμε να τις καλέσουμε κάνοντας το βασικό βήμα include. Κάνοντας include, λοιπόν, έχουμε πρόσβαση σε ένα set εντολών OpenMPI. Η βασικότερη εντολή είναι η MPI initialize. Αυτή η εντολή παίρνει ίδιες παραμέτρους με το πρόγραμμα main, δηλαδή. Οπότε, πάνω να ορίσουμε αριθμό παραμέτρων, δηλαδή να είναι με τους πόσους παραμέτρους παίρνει το πρόγραμμα. Ένα πίνακα χαρακτήρων έχει τις παραμέτρους. Λοιπόν, τα ίδια ό,τι μπαίνει εδώ πάνω μπαίνει και στο init. Δηλαδή μεταφέρονται by reference συνάρτηση MPI init. Λοιπόν, για να δούμε εμείς τώρα, για παράδειγμα, έχουμε κάνει ήδη το OpenMPI, οπότε μπορούμε να κάνουμε compile πρόγραμμα, να save πρώτα, σε, το πλειάσε, το output, okay. Το τρέχουμε. Μέχρι στιγμής δεν θα δούμε κάποια αλλαγή. Τα. Με το MPI run. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι έχουμε ένα error, ότι καλέσαμε την initialize, αλλά δεν κάναμε το αντίθετο. Οπότε, αν δείτε εδώ το πρόβλημα, υπάρχει και αυτή η εντολή, η οποία είναι η finalize. Στην ουσία κάνει το αντίστροφο από το initialize. Δηλαδή, αφαιρεί ό,τι extra μπήκαν μνήμη από το MPI. Πριν την return, πάντα, ένα πρόγραμμα MPI, υπάρχει και το MPI finalize. Και βλέπουμε ότι έχει χωρίς κάποιο error. Λοιπόν,
Κάποιες ειδικότερες εντολές που έχει το MPI είναι η MPI com size. Δηλαδή, για να το πάρουμε τη σειρά που είναι στο PDF, πρώτα μας ζητάει rank. Οπότε, rank είναι σε ποιον επεξεργαστή τελείται εκείνη την ώρα το πρόγραμμά μας και size είναι σε ποιος είναι ο αριθμός που ο συνολικός αριθμός διεργασιών, communicator δηλαδή. Οπότε, για να εκτελέσουμε εμείς μεμονωμένα αυτές τις δύο εντολές, πρέπει να προσθέσουμε στο πρόγραμμά μας πάνω από το printf. Πρώτα απ' όλα θέλουμε μία ακέρα μεταβλητή η οποία θα κρατάει τις τιμές στον αριθμό των εργασιών. Ας την ονομάσουμε word size. Αυτή τη μεταβλητή θα αποθηκευτεί η έξοδος κλήσης που θα κάνουμε επόμενο βήμα με την MPI size. Αρχίζουμε αρχικά σταθερά com. Αυτές οι σταθερές περιέχονται μέσα στο MPI. Απλά για τώρα καλό είναι να τη μάθετε πώς είναι. Και ως δεύτερη παράμετρο να με τις μνήμες του word size που θα αποθηκευτεί στην μεταβλητή μας. Okay. Εμείς είπαμε θέλουμε το rank όμως. Ναι. Κάνω το αντίστοιχο και για το rank. Κάνουμε το pin, η οποία έχει όνομα word rank. Καλέσω την RTC MPI rank. Την ίδια παράμετρο, MPI.com και θα περάσω τη θέση μνήμης του Word. Οπότε, εμείς με την εκτέλεση του προγράμματος μας θα πρέπει σε αυτή τη μεταβλητή, σε αυτό το σημείο να έχουμε το Word Size και το Word Run. Οπότε, θέλω Word, μπορούμε να προσθέσουμε το οποίο θέλει, δια, I, run, με το 100% ορίζουμε ότι στην printf θα γράψουμε έναν ακέραιο αριθμό, decimal, έναν δεκατικό βασικά. Ανάλογα με το πόσους παραμέτρους βάλουμε, όσο θα είναι αυτά δηλαδή, αυτοί εδώ οι παράμετροι, θα πρέπει να έχουμε τους παραμέτρους και στην printf. Επομένως, το πρώτο θα αντιστοιχεί στο word size. Μετά, είναι το word size, το word rank. Θέλουμε και το my size, communicator size, το οποίο το έχει λίγο πιο κάτω. Εδώ βάζουμε πάλι decimal, δεκαδικό. Εδώ θα βάλουμε άλλο ένα ακόμα με το bold size. Κέβουμε. Κάνουμε compile. Βλέπουμε ότι μας βγάζει την ίδια έξοδο που έβγαλε
την τυπική έξοδο δηλαδή που γράφει και το PDF. Λοιπόν, στη συνέχεια μπορούμε να το επεκτείνουμε, να ακολουθήσουμε δηλαδή και τα άλλα βήματα όπως περιγράφονται στο πιλάδιο. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα για να πάρουμε το όνομα του επεξεργαστή. Ορίζουμε μια μεταβλητή η οποία φράζει το μέγεθος του ονόματος. Οπότε έχουμε ένα πίνακα χαρακτήρων, μεταβλητή με το μέγεθος του ονόματος, εκτελούμε την MPI Get Processor Name, με πρώτο παράμετρο το array με τους χαρακτήρες μας και δεύτερο παράμετρο την τιμή, που θα αποθηκευτεί το μήκος της ονόματος. Αυτά βέβαια θα τα κάνετε και στο εργαστήριο. Εγώ σας το δείχνω ενδεικτικά για να έχετε μια ιδέα. Αν έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτό ή οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να με ρωτήσετε. Την εξέταση που έχετε για MPS θα κάνετε αυτό που είπα πιο πριν. Δηλαδή, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Zafora Pleiades, στο MPL, να κάνετε ένα helloworld.se. Μέσα στο helloworld να κάνετε μια συνάρτηση email, δηλαδή, η οποία θα γίνεται printf το helloworld. Και μετά να το κάνετε compile και υποβολή στο QSAB. Και τέλος να δείξετε τα αποτελέσματα. Τα νούμερα που τυπώνει πώς βγαίνουν. Ναι, τα νούμερα είναι η επιστροφή από τους συναρτήσεων. Δηλαδή, όταν εμείς τρέχουμε την MPI Communication Size, έχουμε πρώτη παράμετρο αυτή τη σταθερά, η οποία είναι η ίδια, και δεύτερη παράμετρο, το Word Size, είναι η διεύθυνση μνήμης της μεταβλητής που ορίσαμε πιο πάνω. Οπότε, με το που τελείται αυτή η φυλή, μας επιστρέφει στο Word Size την τιμή. Αυτόματα. Ναι. Φυσικά, όταν κάνετε ένα πρόγραμμα OpenMPI, βασικά βήματα που πρέπει να κάνετε ενός βασικού προγράμματος include MPI.h, δηλαδή. Συνέχεια, στην αρχή της main κάνουμε initialize το MPI. Ό,τι κάνουμε initialize πρέπει να το κάνουμε finalize, δηλαδή να θυμηθείτε ότι και στο τέλος βάζουμε το MPI finalize. Οπότε τώρα να το τρέξουμε έτσι, με αυτά τα δύο θα τρέξει κανονικά. Στη συνέχεια, ό,τι θέλουμε να κάνουμε το MPI, π.χ. θέλουμε να πάρουμε κάποιες πληροφορίες το μέγεθος ή για το RAM. Θέλουμε κάποιες εντολές του MPI και αυτές στρέφονται με αυτόν τον τρόπο. Ερώτημα α3 λες. Ερώτημα α3 είναι εδώ. Ναι, αν βάλουμε εμείς εδώ, πάμε να τρέξουμε αυτό. MPI RAM NI15. Βλέπουμε ότι ορίσαμε 15 κόμπους, δηλαδή το size είναι 15 και τα ranks βγαίνουν τυχαία, δηλαδή βγαίνει το πρώτο 6, το δεύτερο 11, 5, ωστόσο είναι μοναδικά νούμερα, δηλαδή δεν θα δείτε πουθενά να είναι δύο διπλά. Και αυτό δεν οφείλεται πουθενά αλλού, αλλά στην καθυστέρηση που μπορεί να υπάρξει στο overhead του λειτουργικού κτλ. Οπότε δηλαδή δεν πρέπει να σας ανησυχεί που δεν βγαίνουν σειρά τα νούμερα. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε, αυτά προς το παρόν.
Αν έχετε κάτι άλλο, μπορείτε να μου στείλετε στο mail. Δεν υπάρχει τρόπος να βγαίνουμε τη σειρά, αλλά επειδή ξέρουμε ποιο rank, με αυτή τη μέθοδο ξέρουμε ποιο είναι τι, μπορούμε εμείς το πρόγραμμά μας να κάνουμε, ας πούμε, να γνωρίζουμε σε ποιο rank βρισκόμαστε κάθε φορά, ώστε να τοποποιούμε ανάλογα το πρόγραμμα. Και ας πούμε, αν θέλουμε να τυπώσουμε μία φορά το μήνυμα, ένα μήνυμα, μπορούμε να επιλέξουμε ένα rank, το 0 ας πούμε, και θα δούμε ότι θα εκτυπωθεί μόνο από το rank 0. Συμβολίζει τους συνολικούς επεξεργαστές, το συνολικό size of communicator, αυτό εδώ. Λες το SAM, PSH και το CAR. Όταν λες δεν έχει το πρόγραμμα, τι εννοείς? Ναι, το rank είναι το σε ποιον επεξεργαστή, ας πούμε, εκτελείται αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα. Κοντρικά δηλαδή είναι αυτό. Μήπως δεν έχεις δώσει δικαιώματα τελέσιμο? Θες δοκίμασα να δώσεις δικαιώματα με το chmod synh. Γιατί από ό,τι βλέπω το μήνυμα αναφέρεται ότι δεν μπορεί να γίνει access το τελέσιμο. Λοιπόν, παιδιά, προς το παρόν, ό,τι απορίες έχετε, μου στέλνετε στο mail, τα ρωτάτε και με στο εργαστήριο και μιλάμε την επόμενη φορά, άλλη εβδομάδα. Καλό βράδυ.